Κάτσε και κοίτα το μόνο σου τώρα. Ναι. Σε ψήμα εδώ. Γιατί. Κάτσε μου εδώ. Θα το κολλήσεις. Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 9. Και είπαμε σήμερα να έχουμε ένα βλογκάκι, μιας και έχουμε καιρό να τραβήξουμε. Οπότε πάμε να δούμε την ημέρα μας. Έχω βάλει τα κορίτσια να κάτσουν στον καναπέ. Να δουν μια ταινία. Μόλις ξυπνήσανε, επικρατεί αυτό. Ο Δημήτρης έχει πάει δουλειά, οπότε... πάμε να συμμαζέψουμε σιγά σιγά το σπίτι. Από αυτό σε αυτό. Και από αυτό σε αυτό. Αυτό το δωμάτιο πανέτοιμο. Εδώ τα κορίτσια βλέπουν ακόμα ταινία. Θέλω λίγο να ποτίσω τα λουλουδάκια μου. Τρία λουλουδάκια έχω. Αυτό μας το έφερε η Νεφέλη από το σχολείο. Έχω αυτό και αυτό. Γιατί ήλιος είναι αυτός, τι ζέστη έχει. Του μάλλον είναι χάλια. Χάς κάναμε όλη μπάνι και δεν το έφτιαξα. Και το άφησα λίγο να στεγνώσει. Το ψιλοστέγνωσα. Αλλά το άφησα και λίγο να στεγνώσει μόνο του. Και θες λίγο τώρα πώς είναι η κατάστασή του. Εγώ θα το φτιάξω. Πάμε να φτιάξουμε πρωινό για τα κορίτσια. Και να φτιάξω κι εγώ κάτι να φάω. Βασικά δεν ξέρω. Ίσως πιο κάτι. Θέλω να φάω ψωμί με μαρμελάδα ή άλλη τοστ. Και να σου δείξω λίγο και το μεσημεριανό. Αυτά θα φάμε για μεσημέρι. Είναι μπριζολάκια. Μαζί με πατατούλες στο φούρνο. Τα μωρά εδώ τρώνε. Πάμε για ένα ολικό. Ρεκτυφιά. Δοντάκια. Δεν θα ισχύσω τώρα το μαλλί μου να σου πω την αλήθεια γιατί... δεν ξέρω. Βαριέμαι. Το χτενίσω μόνο όμως. Και λίγο πιο μετά θα το ισχύσω. Θα μπορέσω να βγάλω ποτέ αυτή την αδοντόπαστα. Έτοιμη. Μετά από δοντάκια κάνω λίγο μαλλί. Χάλια. Λοιπόν. Θα βάλω λίγο το λαδάκι μου στις άκρες. Πρέπει να το ισιώσω το μαλλί μου γιατί... Επίσης λέω να κάνω μια κερατίνη στο μαλλί μου. Σαν θεραπεία και σαν... να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα το πρωί. Καταλαβες. Γιατί αρχίζει και μου τη δίνει. Λοιπόν, αυτό λαδάκι το βάζω από εδώ και κάτω και μετά χτενίζω το μαλλί μου για να μην φαίνεται ότι είναι τίγκα στο λάδι. Αυτό μετά... Πού είναι η τρία εκεί. Μετά θα βγάλω τις τρίχες από τη χθένα. Και θα βάλω την αντιλιακή μου. Βάζω πολύ ποσότητα αυτήν. Στην αρχή έλεγα ότι έχει πολύ λίγο το σωληνάριο μέσα, αλλά τελικά καλά είναι γιατί βάζω λίγο. Δηλαδή απλώνεται πολύ, κατάλαβες.
και ενυδατώνει και το πρόσωπο. Οπότε είναι 2-1, δεν είναι μόνο αντιλιακό. Νομίζω κάτι άλλο κάνει και κάτι άλλο κάνει, αλλά το ξέχασα. Εγώ έχω, πώς λέγεται, σε αυτό εδώ το σημείο, να βγάζω πανάδες, βασικά στη μύτη πιο πολύ. Οπότε, θέλω να το προσέξω φέτος. Να μην βγάλω. Έτσι. Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω τελικά τώρα το μαλλί μου, γιατί αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα το κάνω ποτέ. Το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά. Οπότε, πάμε σε ένα πολύ γρήγορο, μάλλον θα είναι κανένα 20 δευτερόλεπτα, να σου δείξω πώς θα μετατρέψω το μαλλί μου. Λέτε, έκοψα στα παιδιά να φάνε φρούτα. Η ώρα είναι 11, περιμένω την ξαδέρφη μου να έρθει εδώ για καφέ. Έχω βάλει μαύρο ρόδο, αλλά τα 10 λεπτά που δεν είδα χθες. Καλά που είχε στο μαλλί μου, πραγματικά. Και δεν έχω φάει ακόμα. Σκέφτομαι ότι μόλις έρθει η ξαδέρφη μου να φάμε κάτι μαζί. Αυτά, κατά τις 12 θα ξεκινήσω να μαγειρεύω, να το βάζω στο φούρνο μάλλον. Για να είναι έτοιμο έτσι κατά τη μία παρά, να ταΐσω τα μωρά. Αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 12.30 περίπου. Έχουν φύγει η θεία μου και η ξαδέρφη μου εδώ για καφέ. Δεν θα σε δείξω κάποιο απόσπασμα, γιατί ξέχασα τελείως. Τι? Λοιπόν, και είμαι στη φάση όπου έχω απλώσει ένα ταψάκι, μια λαδόκολλα. Ναι, Φελή, σταμάτα λίγο! Και παίρνω τα μπριζολάκια μου μαριναρισμένα, έτσι έτοιμα. Και θα τα βάλω στη λαδόκολλα. Δεύτερο. Έλα. Τρίτο. Τέταρτο. Και πέμπτο. Πολλά, αλλά... εντάξει. Φαίνονται νόστιμο όμως. Έχω απλώσει τα μπριζολάκια. Θα καθαρίσω και 4 πατάτες, έτσι μεγάλες. Με μπαχαρικά και τέτοια θα τα βάλω και αυτά στο φούρνο. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω πως κατά τις 5.30 θα πάμε για ψώνια με την μαμά μου, τη θεία μου και την ξαδέρφη μου λογικά. Οπότε... θέλω να έχω έτσι έτοιμο και το φαγητό, να είναι και το σπίτι έτσι καθαρό. Και τα μωρά θα πάνε στην πεθερά μου, οπότε έχω λίγο χρόνο, θέλω να τα ταΐσω κιόλας. Έλα. Ο Δημήτρης θα έρθει λογικά μεσημεράκι από τη δουλειά. Αυτό. Θέλω έτσι να πάω να δω πραγματάκια. Λοιπόν, έχω βάλει τις πατατούλες εδώ σε αυτό το μπολ, γιατί θέλω να βάλω λίγο λάδι εδώ κατευθείαν. Θα βάλω και στις μπριζόλες μου βασικά. Θα ρίξουμε όλα live μαζί, παρέα ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε λίγο. Έλα, έλα. Πού είναι? Νάτι. Λίγο πάπρικα. Λίγο, πολύ πάπρικα βασικά. Γιατί γενικά μου αρέσει πάρα πολύ πάπρικα. Ανυπομονώ σήμερα να πάω για ψώνια, πραγματικά. Πρέπει να γεμίσω τις ντουλαπίτσες μου.
Και Τετάρτη ήταν αμίσως στο πόνο. Τελικά δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι. Τετάρτη θα φύγουμε. Πάμε τετραήμερο. Οπότε θέλω έτσι κάτι και για εκεί. Έχω ήδη κάποια πραγματάκια, αλλά θέλω κι άλλα. Βάζουμε λοιπόν πάρα πολύ πάπρικα. Μετά θα βάλω... Πού είναι? Μαμά, το έκανα! Μπράβο ρε Νεφέλη! Βάλ' το εδώ! Μπράβο! Αγκαλιά! Πάνε μέσα τώρα να μαγειρέψω! Είναι όχι μωρό μου, όταν θα γίνω αυτό θα σου πω! Αυτό είναι πιπέρι! Όχι! Α, πιπέρο σκόρδο! Όχι! Λοιπόν, θα βάλω και λίγο κάρι! Λίγο καταλαβαίνεις τώρα πόσο βάζω, έτσι, λίγο. Βασικά, ναι. Που βλέπαμε το έργο και ναι. Μου είπες, είναι κάποιες καλόγριες και εγώ είπα κολόγριες. Ναι, όχι ρε. Λοιπόν, αλατάκι. Αυτά, πιστεύω είναι μια χαρά. Α, και λίγη ρίγανη θα βάλω από πάνω. Λοιπόν... Θα σου τις δείξω και σένα. Γίνονται κάπως έτσι. Θα τις ρίξω. Θα τις ρίξω εδώ. Έτσι ωραίες, ωραίες που είναι. Και θα τις τρώσω λίγο. Κάπως έτσι. Και τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω και λίγο νεράκι. Γιατί δεν θέλω να βγουν πολύ τραγανές. Θέλω να έχουν και λίγο έτσι το νεράκι τους. Και από πάνω θα βάλω ρίγανη. Ριγανούλα. Στο φούρνο. Έτοιμη κουζίνα μου. Έχω βάλει και το φαγητό στο φούρνο και η ώρα είναι μία παρά. Παιδιά, αλήθεια, αυτός ο καιρός δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι για την ψυχολογία μου, αλήθεια. Έτσι να κάθομαι στο μπαλκόνι ήσυχα, να μην ακούγεται τίποτα, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα, και να απολαμβάνω έτσι λίγες στιγμές χαλάρωσης. Κορίτσια μέσα φτιάχνουν η μία τα μαλλιά της άλλης. Γελάει ότι την έχει κάνει τέλεια η Νεφέλη, την Ευελίνα. Και εγώ είμαι εδώ έξω. Βέβαια τώρα ξαφνικά δεν ξέρω. Θέλω να ακούω το τίποτα. Και αυτή τη στιγμή ακούω ένα φορτηγό να περνάει, βέβαια φεύγει τώρα. Και είμαι στη φάση που σημειώνω λίγο τις συνεργασίες μου και έτσι λίγο τα πλάνα μου. Έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Οπότε θέλω να μου κάνετε και ένα follow στο Instagram. Αυτά. Λίγο γρήγορα γρήγορα το φαγητό. Φοβερό. Όπα, κόλλωσε και το τζάμι. Και συνεχίζω τη χαρτούρα. Βάλει το φαγητό στα κορίτσια. Περιμένω λίγο να κρυώσει και θα πάω μέσα να τις ταΐσω. Να τις ταΐσω. Βασικά τρώνε μόνες τους, αλλά έτσι νόμι και εγώ δίπλα τους. Αυτό. Κάθομαι λίγο στο μπαλκόνι, το ξαπλώνω. Και εγώ δεν πεινάω όμως, πω την αλήθεια. Φάγα πριν λίγο έτσι κομφλέικς, τα οποία δεν σου δείξα.
και ήπια έναν ελληνικό καφέ μαζί με τη θεία μου, οπότε δεν έχω τώρα όρεξη. Και γενικά είμαι σε μία περίοδο της ζωής μου όπου θέλω λίγο να μειώσω την κοιλιά μου και να, έτσι, να τρώω λίγο πιο υγιεινά και στοχευμένα, όχι βλακίες, γιατί έχω λίγο το ότι να είναι. Και αυτό. Οπότε θέλω λίγο να προσέξω όσο μπορώ. Και τρώνε. Και εγώ είμαι εδώ με αυτό εδώ το πολυεργαλείο. Και θα σφουγγαρίσω λίγο εδώ το... Πώς λέγεται, σφουγγαρίσω. Κατάλαβες τώρα. Το πάτωμα. Δεν τα βλέπετε τώρα εσείς, αλλά εγώ τα βλέπω. Οπότε θα κάνω λίγο την κουζίνα, ουσιαστικά. Έχω έρθει έξω στο μπαλκόνι, τα κορίτσια τρώνε παγωτάκι. Γιατί φάγαμε το φαγητό τους. Έχω βάλει ένα ποτήρι νερό. Και το φαγητό μου. Και barbecue sauce. Τέλεια. Ναι, το βραδάκι. Δεν μου κάνεις και εμένα. Πέστησε κανένα μπανιό, έχουν γεμίσει με λάκτο το κεφάλι τους. Δες λίγο. Να, γυρνά λίγο να σε δω. Δες εδώ λίγο τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει. Αλλά είναι τέλεια τα μαλλιά σας, αλήθεια. Δες εδώ. Η Νεφέλη το έκανε αυτό. Απλά τώρα έκανε βλακίες και χάλασα. Τα έσβησα, γραμμή-γραμμή. Αφού είσαι πανέξυπνη. Ναι. Πικάσεων. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα να ετοιμάζομαι. Η ώρα είναι 4.30. Θα πάω 5.30 στο κέντρο για ψώνια που σας είπα. Και έβαλα αυτό το τζιν, αυτό το t-shirt και αυτή τη ζώνη. Και από κάτω θα βάλω πέδιλα, έτσι, για να τα με αλλάζω πιο γρήγορα, κατάλαβες τώρα. Και την τζαντούλα μου. Αυτά τα μωρά είναι έτοιμα. Ο Δημήτρης ακόμα δεν ήρθε, οπότε δεν θα τον προλάβω. Του έχω ετοιμάσει όμως την πιτσετούλα του, έτσι, αυτά τα ρούχα θα βάλει μετά, έτσι να τον περιποιηθώ λίγο. Και αυτό. Εδώ μάλλον θέλει άλλη μία τρύπα. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, έτσι. Και τα παιδιά μου. Αυτά. Το μαλλί μου είναι έτοιμο. Οπότε τώρα θα πάω... Όχι, θα βάλω και λίγη κολόνια. Μισό. Θα βάλω κολονίτσα. Θα πάρω αυτή τη τζάντα. Αυτή. Και θα βάλω μέσα το λικοζάν μου. Το πορτοφόλι μου και τα κλειδιά μου. Δεν θέλω να κάνω. Ready. Και από κάτω μαύρα πέδιλα που είπαμε. Λοιπόν, πάω να βάλω μία βάση στο πρόσωπό μου και να φύγουμε. Λοιπόν, τα κορίτσια βάζουν παπούτσια και μέχρι να βάλουν παπουτσάκια, εγώ προλαβαίνω να βάλω μία έτσι, κατάλαβες, όχι τώρα πάρα πολύ. Μάμα, ξέρεις, είσαι πολύ όμορφα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ είναι πολύ όμορφη. Απλά δεν ξέρω πόσα μέτρα είσαι. 1,60. Α, κάνε εξεντάρικο. Ναι. Και κάτσε λίγο να δω το κινητό μου. Α, είσαι... Έβαλες τα παπουτσάκια. Έβαλες τα παπουτσάκια. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία, καθίστε λίγο εκεί ήρεμα. Τσακ μπαμ, γιατί πόσο να κάτσουν ήρεμα και αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, η βάση μου είναι από Κίκο. Το WR10. Αυτά. Μετά θα βάλω. Άρε. Πήρα αυτό το μεταξύ. Και δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ. Το χρησιμοποιήσω τώρα. Ήσυχα. Μετά θα βάλω αυτό εδώ. Το νούμερο 2 πρέπει να είναι. Ναι. Από. Δεν ξέρω. Dust and Cream. Lovely. Πού το πήρα. Πού το πήρα. Νομίζω ότι ήταν κρύμ το πήρα. Δεν ξέρω. Και θα γεμίσω τα φρύδια μου. Βάλε σε δύο ψωμί. Ναι.
Νεφέλη, βοήθα λίγο την Ευελίνα. Λοιπόν, ορίστε. Θα βάλω και αυτό το που είναι. Ναι, θα λέω, όχι, δεν θέλω να περπατάω με το λοφούσιο μέσα. Πάνε κάτσε εκεί. Παιδιά, δεν ξέρετε για την περίπτωση που μου έδωσε πολύ μέκα. Μάλιστα. Από Μπέλα Ότζη. Τον έβαλα αυτό, με πήραν τηλέφωνο, οπότε δεν προλαβαίνω να στο δείξω. Το οποίο σταθεροποιεί τα φρύδια. Και δεν πάνε πουθενά. Και φαντάσου, εγώ βάζω λίγη ποσότητα γιατί δεν θέλω να είναι κάτι προκαλικό. Και τώρα θα βάλω λίγη έτσι πουδρίτσα. Κάτσε να σου πω, εγώ κάτσε εδώ εσύ, κάτσε, έτσι. Έτσι ίσα ίσα, να δείχνω λίγο πιο μάτ, να μην γυαλίζω τώρα, και έχει και ζέστη. Και θα, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έχω κάνει, αυτό πραγματικά δεν ξέρω γιατί το πήρα, αλήθεια. Θα βάλω από MUA. Αυτή η πούδρα είναι από Dustin Cream και είναι Loose Finishing Powder. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να σου πω. MUA, αυτό εδώ το Cherry Pop. Και θα βάλω λίγο εδώ. Και θα δίνει πολύ έντονο χρώμα. Εδώ. Και εγώ θα το κάνω μαζί με σφουγγαράκι. Πού είναι το σφουγγαράκι μου, να το. Και πρέπει να το μπλεντάρω πολύ γιατί. Κράτα με. Εμένα. Δεν θα δεις τώρα. Μάγουλο βερίκοκο, ρίκο, ρίκο, ρίκοκο. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Τι ζέστη είναι αυτή. Καλέ, τι πάθατε. Με πήγε το λαιμό. Ρε. Λοιπόν, αυτό. Και λίγο στη μητούλα. Και έτσι σου δίνει λίγο μια αίσθηση ηλιοκαμένου, έτσι γύρε παιδί, κατάλαβες. Και εδώ λίγο. Γενικά εμένα μου αρέσει πολύ να μην βαθούν πάρα πολύ. Ίσα ίσα να δείχνει λίγο ζωντανό το πρόσωπό μου. Και εδώ λίγο. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο θα βάλουμε. Και τώρα θα βάλουμε για τέλος αυτό από Essence. Το Contouring Duo Palette και θα βάλω μόνο μαμά, από αυτήν. Μαμά, Ευελίνα πήγε εκεί. Πάντε λίγο καθίστε εκεί, Ευελίνα μόνο από αυτήν εδώ την τέτοια. Από πού και σπου. Λίγο. Εκεί πήγε, Ευελίνα. Να, αυτό εδώ, αλλά θα το σβήσω τώρα. Μα είσαι πολύ όμορφη. Και εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη. Μου δίνεις λίγο να το... Θέλω να δω λίγο το... Να το πινέλο. Ας το αυτό όμως τώρα. Α, oh, wow! Τώρα αυτό έτσι λίγο θα το μπλεντάρω. Μη έχει πάνω αυτό. Μη. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την πόρτα λίγο να φύγουμε. Άντε. Τώρα. Λοιπόν, έτοιμη. Έτοιμη. Λοιπόν, βάλ τα στη θέση τους και πάμε. Πάμε. Βάζω λίγο αντισηπτικό στα χέρια μου. Έχω σου φρέσκο το αποτελεσματάκι. Και για τέλος, που είναι φθενό. Θα φθενήσω λίγο τα μαλλιά μου έτσι να μην μπλέκονται. Όχι τόσο πολύ! Έτσι. Το ένα από εδώ. Και έτοιμη. Και το τελευταίο που θα κάνω είναι να βάλω λιποζάν, γιατί περίμενε λιποζάν, γιατί τα είναι φουλ έξερα και τα φτάσει και τα μένα. Πάντα όλα. Και χω. Θα βάλω όλικα. Και μένα, και μένα θέλω να βάλει. Θα σας πω και μένα, και μένα, μαμά και μένα, μαμά και μένα, και μένα, ναι. Και μένα. Αυτά. Αυτά. Και go. Go. Δεν είναι πως τι είπα στον κόσμο, απλά τους πω κάτι ότι σ' αγαπώ. Ναι, ναι. Και θα πάμε βόλτα, περιμένετε. Πάμε.
Μαμά, να τραβάω τώρα εγώ. Ναι, τράβα μέχρι να κλείσουμε. Μέχρι να κλείσουμε, όχι, φεύγω. Περίμενε, εσύ εδώ κάτσε. Πήρα μια μπάλα για το ράμπο. Πώς το είναι. Α, έτσι είναι. Και πάλι. Περιμένετε λίγο, με κοιτάω κάτω, μην... Location. Πίσω. Μόλις κατέβουμε κάτω, το παίρνουμε. Ζαλίστηκε ο κόσμος που θα σκοτάσω. Άντε πάμε. Πάσε μας. Ναι. Πάμε. Κοίτα με. Κάνε, βγάλε λίγο τη γλώσσα, κάνε μου γκριμάτσα. Βάιτα. Έχω αφήσει τα μωρά στην πεθερά μου. Με πήγε ο αδερφός μου να τα αφήσουμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζέστη έχει έξω. Απλά δεν μπορείς. Εγώ τώρα είμαι στην πολυκατοικία της μαμάς μου από κάτω και περιμένω. Φυσάει λίγο εδώ, οπότε είμαι καλά. Και περιμένω να κατέβει πριγκίπισσα. Περιμένω για τη θεία μου. Αυτά. Λέω να πάρω κάτι δροσιστικό να πιω. Ξέρω, θα είναι γρανίτα. Βασικά γρανίτα τώρα. Ένα detox χυμό, κάτι. Δεν ξέρω. Εδώ. Μ' αρέσει πολύ που έβαλα το ρουζάκι εδώ το ροζ και έτσι λίγο κάπως σαν να μου δίνει ένα χρώμα. Εδώ μόνο σακούλες. Ναι, εντάξει. Φέρει και το δικό σου. Να το δικό μου. Μπανάκι τα μωρά. Η ώρα είναι 10:30. Δεν έχει πάρα πολύ ώρα που ήρθαμε σπίτι. Να πάω στη σακούλα σου να σου κάνω unboxing, αλλά πρώτα κλείνω φώτα. Αλλάζω ρούχα. Ξεπλένουμε, ξεβάφουμε κτλ. Και θα σου δείξω μετά τι πήρα. Κάτσε να σου δείξω και εσένα γρήγορα τι πήρα. Γιατί πραγματικά η ώρα είναι, έχει πάει 11 η ώρα. Δεν πρόκειται να κάνω αυτό το βίντεο edit τώρα. Οπότε ψώνισα μόνο από Στρατιβάριο. Βέβαια δεν πήγα σε άλλα μαγαζιά. Πήγα με του Αμουά, τέτοια. Κατάλαβες. Και δεν πήρα κάτι από εκεί. Θέλω να πω και σε άλλα μαγαζιά, αλλά δεν προλάω. Λοιπόν, το πάτο που πήραμε. Που πήρα είναι αυτό το παντελόνι, το οποίο είναι λινό, αλλά είναι το μπέζ του, παντελόνα. Στο 36. Όχι, το πήρα στο medium. Ψέμα, το πήρα στο medium γιατί το small μου ήταν έτσι λίγο σαν να μου κολούσε στα μπούτια. Εγώ δεν ήθελα να μου κολούσε, εγώ ήθελα να είναι τελείως αερή. Αεράτη, αερή, να μου καλά. Το 23 ευρώ. Δεύτερον, φουστίτσα. Την πήρα small, 36, 23 ευρώ, έτσι, φοβερή είναι αυτή η φούστα, αλήθεια, με το σκίσιμο, πολύ καλοκαιρινή, χακί, αυτό, μετά πήρα ένα σορτσάκι, λευκό, 36, 20 ευρώ, ένα λευκό τελείως απλό, αλλά έτσι είναι υφασμάτινο, δεν είναι τζιν και τέτοια, ήθελα έτσι λίγο πιο καλά πράγματα να πάρω. Και τέλος πήρα αυτό το φόρεμα σε medium. 30 ευρώ. 30 ευρώ. 30 ευρώ. Τώρα το βάλω. Λοιπόν, είναι έτσι. Έτσι και έχει και ένα σκίσιμο κάτω. Και είναι αυτό το ύφασμα το κατάλαβες τώρα. Πώς... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Γενικά διάλεξε τέτοια χρώματα. Γιατί είμαι πιο πολύ αυτονόν. Των χρωμάτων. Αυτά. Βέβαια, αν θα ξαναπάω, θα πάρω κι άλλα. Δεν φτάνουν αυτά. Εννοείται. Αυτό ήταν το vlog. Τα λέμε σε ένα επόμενο. Πάω να ξεκουραστώ. Επιτέλους. Έχω κοιμήσει και το μωρό. Και πάω να πάρω αγκαλίτσα την Εφέλ, γιατί της το υποσχέθηκα. Φιλάκια!